Λοιπόν, πώς τα πήγαμε, κύριε Ανδρέου, την πρωτοχρονιά? Μπορώ να πω ότι πήγαν τα πράγματα πάρα πολύ καλά, όπως ευελπιστούσαμε και εμείς ότι πιστεύαμε ότι ο κόσμος, και αυτό έγινε, ο περισσότερος κόσμος είχε συμμορφωθεί με τα σχετικά διατάγματα. Φυσικά πάντοτε υπάρχουν και αυτοί οι λίγοι σε μεμονωμένες περιπτώσεις όπου εντοπίστηκαν κάποιες παραβιάσεις των διαταγμάτων. Η αστυνομία βρισκόταν σε όλους τους χώρους εκεί και όπου έπρεπε ώστε να γίνονται όλοι αυτοί οι έλεγχοι. Είχαν γίνει αυξημένοι έλεγχοι. Η αστυνομία βρισκόταν στους δρόμους πέραν από τα θέματα λοιμοκάθαρσης, αλλά και άλλες υποθέσεις οι οποίες αφορούν την αστυνομία για πρόληψη του εγκλήματος, πρόληψη τροχαίων συγκρούσεων. Ναι. Δηλαδή, τα καθήκοντα αυτές τις μέρες είναι πολύ αυξημένα για την αστυνομία. Σίγουρα. Έχουμε αριθμούς ή ακόμη δεν έχουν βγει επειδή είναι πολύ πρωί? Όχι, υπάρχουν αριθμοί. Αν θέλετε να αναφερθούμε σε όλο αυτό το τετραήμερο από ναι, την παρακαλώ. Παραμονή της πρωτοχρονιάς, έχουν γίνει πέραν των 26.000 ελέγχων από την αστυνομία. Πολύ ελέγχοι. 362 καταγγελίες πολιτών και 13 καταγγελίες σε υποστατικά. Έχει παρατηρηθεί σε συγκεκριμένα σημεία, σε συγκεκριμένους χώρους, αυτή η αύξηση των παραβιάσεων, αν μπορούμε να πούμε, που έχουν σχέση με τη λιμοκάθαρση. Συγκεκριμένα, αυτό που παρατηρείται είναι ότι σε εξωτερικούς χώρους υπάρχουν περισσότερες καταγγελίες και παρά το γεγονός ότι η αστυνομία σε πολλές περιπτώσεις κλήθηκε για να δώσει και κάποιες συμβουλές, κάποιες υποδείξεις, κάποιες συστάσεις. Εν τούτης υπήρξαν και αυτοί οι οποίοι συνέχισαν να παραβιάζουν την νομοθεσία. Υπήρξαν και περιπτώσεις όπου και συγκεκριμένα σε μια περίπτωση στη Λεμεσό χθες, ένας 56χρονος, όταν είχε κληθεί από μέλος μας να φέρει τη μάσκα προστασίας του, αυτός αντέδρασε και επιτέθηκε ελεκτικά στο μέλος μας, με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Επίσης, αυτό που παρατηρήθηκε σε κάποιες περιπτώσεις στα κέντρα των πόλεων, σε όλες τις πόλεις, ναι, έχει παρατηρηθεί ιδιαίτερα τις κάποιες συγκεκριμένες μέρες, όπως η παραμονή των Χριστουγέννων, η παραμονή και ακόμα και η μέρα της Πρωτοχρονιάς και χθες Κυριακή, υπήρχε περισσότερος κόσμος στα κέντρα των πόλεων και ο κόσμος ο οποίος πήγε έξω για να περπατήσει. Μάλιστα. Αυτό, κάποιες, ναι, εκεί θα ήθελα να επικεντρωθούμε λίγο. Επειδή είδαμε χθες και από την Πλατεία Ελευθερίας που άνοιξε και επίσημα την πρώτη του χρόνου, αλλά και στα παράλια, είχαμε δει πάρα πολύ κόσμο. Εκεί ο ρόλος της αστυνομίας ποιος είναι, ενώ βάσει και των διαταγμάτων. Μπορώ εγώ να περπατώ με την οικογένειά μου φορώντας τις μάσκες μας, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι ακριβώς. Νομίζω ότι δεν θα υπάρχει κάποια συνάρτηση, εν πάση περιπτώσει, στους χώρους αυτούς. Να μην βρω μια φίλη μου με τα παιδιά της, ας πούμε, και να καθίσουμε έξω να τα λέμε. Αυτό απαγορεύεται. Ακριβώς. Αυτό που παρατηρηθεί, όπως έχουμε πει, είναι η συγκέντρωση αυτών των προσώπων, όπου σε πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα στα κέντρα των πόλεων, για παράδειγμα στη στάση κράτους, αναγκαστήκαμε σε δύο περιπτώσεις να κλείσουμε τους δρόμους για την τροχαία κίνηση, ώστε να υπάρξει περισσότερος χώρος για να διακινούνται οι πολίτες και να μην υπάρχει αυτός ο στενός συνωστισμός. Αυτό έγινε σε αυτές τις περιπτώσεις και αλλού. Η αστυνομία, ο ρόλος της σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να προσπαθήσει και να δίνει συμβουλές και συστάσεις, ώστε ο κόσμος να μην συγκεντρώνεται πάρα πολύ για να μην υπάρχει αυτός ο αυξημένος κίνδυνος επιμόλυνσης. Υπήρξαν, όπως έχω πει, κάποιες περιπτώσεις όπου είχαμε προβεί σε κάποιες καταγγελίες. Δυστυχώς αυτός είναι ο ρόλος μας. Εκεί και όπου δεν υπάρχει συμμόρφωση, προχωρούμε σε αυτές τις καταγγελίες.